Σε εφιάλτη μετατράπηκε η βόλτα της κυρίας Αναστασίας όταν αποφάσισε το πρωί του Σαββάτου να περπατήσει στους χώρους του πρώην στρατοπέδου Κότρα στην Καλαμαριά. Ξαφνικά δύο αδέσποτες σκυλιά την πλησίασαν και τις επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν και μάλιστα σοβαρά. Ήτανε μεγάλα τα σκυλιά, με πλησίασαν, με τράβηξαν από τη φόρμα που φορούσα γυμναστικής και με έριξαν κάτω. Και εκεί ήταν που σοκαρίστηκα και είπα ενδεχομένως να είναι οι τελευταίες μου στιγμές αυτές και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Οι επιθέσεις των αδέσποτων σκυλιών στο στρατόπεδο Κόδρα είναι συχνό φαινόμενο, καταγγέλουν κάτοικοι και φορείς. Μέσα στους χώρους λειτουργεί άτυπο κοινοκομείο από κατοίκους της περιοχής σε διατηρητέο μάλιστα κτίριο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, περίπου 20 σκυλιά έχουν δημιουργήσει μια γέλη που είναι επικίνδυνη για όποιον προσπαθεί να περάσει από το σημείο. Καταρχήν πρέπει άμεσα να επιληθεί ο εισαγγελέας. Ο χώρος πλέον είναι αποκλειστικής χρήσης του Δήμου, να αποβληθεί οποιοδήποτε είναι εγκατεστημένος εκεί και τα άτυχα ζώα τα οποία υφίστανται κακομεταχείριση γιατί μας καταγγέλνουν τα ίζη και με ομό κρέας, αυτό συνιστά κακομεταχείριση, να απομακρυνθούν και να πάνε σε ξενοδοχεία, ξενώνες αδέσποτων ζώων προσωρινά. Την ίδια στιγμή έχει αυξηθεί και το φαινόμενο εγκατάλειψης ζώων συντροφιάς από τους ιδιοκτήτες. Η κυρία Αναστασία χρειάστηκε να παλέψει με τα σκυλιά για να γλιτώσει, ωστόσο σοκαρίστηκε από αυτή την εμπειρία, ενώ υποστηρίζει πως τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει μια προειδοποιητική πινακίδα. Πάλεψα, ναι, άρχισα να φωνάζω ό,τι μπορούσα να κάνω και τελικά με δάγκωσαν και έφυγαν. Συνέχισαν πάλι από μια πολύ μικρή απόσταση να με γαυγίζουν και να είναι επιθετικά εναντίον μου. Ευτυχώς όμως εκείνη τη στιγμή ένα αυτοκίνητο ήταν πάρα πολύ κοντά μου, το οποίο τον οδηγό παρακάλεσα να με πάρει. Φώναξα σε βοήθεια. Από την πλευρά του, ο Δήμος υποστηρίζει πως το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν είναι ξεκάθαρο. Σύμφωνα με αυτό, τα αδέσποτα μεταφέρονται σε κτηνίατρο, εξετάζονται και αν δεν είναι επιθετικά, επανατοποθετούνται εκεί που βρέθηκαν. Ωστόσο, ο Δήμαρχος είναι αποφασισμένος να σταματήσει τη λειτουργία του άτυπου κοινοκομείου. Το κτίριο το συγκεκριμένο, όπου κάποιοι φιλόζωοι της Καλαμαριάς μαζεύουν αυτά τα αδέσποτα, εμπίπτει στη ζώνη παραχώρησης. Άρα λοιπόν άμεσα θα ασκηθεί μήνυση στους καταληψίες του χώρου και εφόσον το ενδιέτημα είναι παράνομο, θα απομακρυνθούν τα ζώα και θα απελευθερωθεί ο χώρος του στρατοπέδου και θα καταταφιστεί το συγκεκριμένο ενδιέτημα. Να σημειωθεί πως το στρατόπεδο Κόδρα έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Καλαμαριάς για να μετατραπεί σε χώρο ανάψυχης και πρασίνου.